Έως και τους 300 την ημέρα έχουν φτάσει οι αιτούντες άσυλο που καταγράφονται στο Νίκελσδορφ, το μεγαλύτερο συνοριακό πέρασμα από την Ουγγαρία στο αυστριακό κρατήδιο του Μπούργενλαντ. Σύμφωνα με τις αρχές, η αύξηση παρατηρείται από το καλοκαίρι και αφορά Ινδούς, Μαροκινούς και Τινήσιους που κάνουν αίτηση, αν και οι πιθανότητές τους είναι λίγες. Οι ροές είναι αισθητές και στους κατοίκους της αυστριακής Κωμόπολης. Πολλοί μετανάστες έρχονται αυτή τη στιγμή στο συνοριακό πέρασμα του Νίκελσδορφ, όμως μόνο λίγοι φτάνουν στην πόλη, συνήθως ομαδών. Είχα άγχος, διότι κάποιοι εξ αυτών συλλαμβάνονταν μπροστά στο σχολείο. Όμως κατά βάση αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι επικίνδυνοι. Θέλουν να συλληφθούν, θέλουν να μεταφερθούν, θέλουν να καταγραφούν στο σύστημά μας. Όμως κίνδυνο δεν βλέπω. Το μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται στο πού θα καταλήξουν αυτοί οι άνθρωποι. Ο αριθμός των διαθέσιμων κτηρίων είναι ανεπαρκής και η επόμενη λύση είναι οι σκηνές. Στο Σεντ Γκέωργεν της Άνω Αυστρίας στήθηκαν 17 σκηνές, όπου βρήκαν κατάλημα πάνω από 100 αιτούντες άσυλο. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι όλοι ικανοποιημένοι με αυτό. Δεν το περίμενα αυτό. Αν δεν έχουν χώρο, τότε γιατί μας έφεραν εδώ. Δεν καταλαβαίνω. Εκεί είχα ένα κρεβάτι, είχα φίλους. Όμως τώρα στη σκηνή κάνει πολύ κρύο το βράδυ. Πάρα πολύ κρύο. Στα δικά μου μάτια δεν είναι καλό οι άνθρωποι να κοιμούνται και να ζουν στις σκηνές. Κάνει κρύο ήδη από το φθινόπωρο και έρχεται χειμώνας. Πιστεύω ότι υπάρχει μια επίγουσα ανάγκη για ανθεκτικά κτίρια, διότι βλέπουμε πως πάντα έρχονται πρόσφυγες στην Αυστρία. Η μικρή πόλη των 4.500 ανθρώπων έχει πλέον και 280 αιτούντες άσυλο. Πώς αντιδρούν οι κάτοικοι? Βασικά δεν έπρεπε να έρθουν εδώ. Τώρα έρχονται πολλοί από την Ινδία, όπου δεν υπάρχει κάποια κρίση. Παλιά ήταν οικογένειες και προβλήματα δεν υπήρχαν. Ήταν ικανοποιημένοι και ευγνώμονες. Τώρα στον καταβλισμό μένουν αποκλειστικά νέοι άνδρες. Στη συζήτηση για τις σκηνές παρενέβη και το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο εξετάζει το σχέδιο εξέβρεσης επιπλέον τοποθεσιών, ενώ υποσκέψη είναι και η έκταση των κεντρικών της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας.